Γένεσης, κεφάλαιο πρώτο. Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε το πνεύμα του Θεού. Τότε είπε ο Θεός «Να γίνει φως» και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη ημέρα. Μετά, είπε ο Θεός, «Στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από τα νερά». Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, «Να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά». Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στο τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός «Να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν πάνω σε αυτήν χορτάρια που να βγάζουν σπόρους και καρποφόρα δέντρα που ανάλογα με το είδος τους να κάνουν καρπούς, οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους». Έτσι και έγινε. Πρασίνισε η γη. Βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους και καρποφόρα δέντρα που οι καρποί τους περιείχαν τους σπόρους τους ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τρίτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, «Να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού, για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη». Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια. Και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, «Να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις πλήθος και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Έτσι δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη των ζωντανών οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης, δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Τα ευλόγησε λοιπόν όλα ο Θεός και τους είπε, «Να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίσετε τα νερά των θαλασσών και τα πτηνά ας πληθαίνουν πάνω στη γη». Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πέμπτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, «Να βγάλει η γη κάθε είδος ζωντανού οργανισμού, όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων». Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός όλα τα είδη των άγρινων ζώων και των ήμερων ζώων και των ερπετών της γης. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός, «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού.
τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν, να εξουσιάσετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη». Και συνέχισε ο Θεός. «Να, όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρο σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους, αυτά θα είναι τροφή για σας. Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν στη γη και έχουν ζωή». Έτσι και έγινε. Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, έκτη ημέρα. Έτσι ολοκληρώθηκαν ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά. Μέχρι την έκτη ημέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την έβδομη ημέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίεσε, γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη.